Στην Κορινθία τώρα, την ένταξη έργων στο ΑΕΣΠΑ κυνηγάει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Βέλου Βόχας, καθώς τα χρέη των 12 εκατομμυρίων ευρώ που έχει να αντιμετωπίσει ο Δήμαρχος της περιοχής, Ανίβας Παπακυριάκος, δεν αφήνουν δυνατότητα παρά για μικροπαρεμβάσεις, όπως τόνισε ο ίδιος σε δηλώσεις του. Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος, το πρόβλημα των χρεών του νέου Καλλικρατικού Δήμου φάνηκε εντονότερα με την ψήφιση του προϋπολογισμού, καθώς η δυνατότητα ανταπόκρισης στις οφειλές του Δήμου ανέρχεται μόλις το 10% των οφειλόμενων ποσών. Τα οικονομικά νομίζω ότι λίγο πολύ ξέρετε ότι έχουμε πολλά προβλήματα. Είναι δημοσιοποιημένα πλέον και τα χρέη τα οποία είναι πολλά, είναι σχεδόν 12 εκατομμύρια. Και τώρα ειδικά που βγήκε ο προϋπολογισμός, το θέμα είναι ακόμα πιο έντονο, γιατί άνθρωποι που τους χρωστάγαμε από παλιά έρχονται και δικαιολογημένα οι άνθρωποι ζητάνε τα λεφτά τους, έχουν απαιτήσεις. Τα λεφτά που έχουμε να δώσουμε όμως είναι πάρα πολύ λίγα. Μπορούμε να ανταποκριθούμε πάνω κάτω στο 10% των παλιών υποχρεώσεών μας όσον αφορά έχει να κάνει μόνο το έτος τώρα το 2011. Σφιχτή οικονομική πολιτική, πάρα πολύ σφιχτή, πιο σφιχτή δεν γίνεται. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε μόνο την καθημερινότητα γιατί δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ούτε έργα δεν μπορούμε. Έργα με δικά μας λεφτά πραγματικά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εκτός από κάποια μικρά έργα που ήταν. Μπορούμε να εντάξουμε παρεμβάσεις με κάποια έργα μεσάτα. Λίγα πράγματα όμως. Από εκεί και πέρα, ήδη κυνηγάμε κάποια προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ, πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν στους παλιούς Δήμους. Εμείς ήδη κάναμε μια προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια για να κάνουμε ένα έργο από το ΕΣΠΑ, ένα αλλαγή αμυντουσολίνων σε όλο το Δήμο. Θα στηριχτούμε εκεί, θα κυνηγήσουμε ΕΣΠΑ. Και τι γίνεται με το θέμα του νερού, Δημήτρη, στο παρελθόν υπήρχαν προβλήματα με το νερό εδώ φέτος. Φέτος είμαστε μια χαρά με το νερό, και όχι ότι επειδή είμαι εγώ και τόλισα, για να αποδίδουμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρα. Έτσι. Ήταν μια καλή χρονιά. Υπήρχε νερό, γενικά ο κόσμος είναι αρκετά ικανοποιημένος. Υπήρχαν προβλήματα μόνο με τις δεξαμενές. Ήταν ακαθάριστες πολλές δεξαμενές για 2 και 3 και 4 χρόνια. Έχει ξεκινήσει ήδη, έχουμε καθαρίσει πάνω από τις μισές και έχει αλλάξει λίγο η ποιότητα του νερού. Όχι ότι βέβαια ότι είναι κάτι. Όχι ότι έχει λυθεί το πρόβλημα, αλλά και η ποιότητα λίγο έχει καλυτερεύσει. Και όσον αφορά τα νερά, επειδή υπήρχαν καλές βροχοπτώσεις φέτος, μπορέσαμε και ανταποκριθήκαμε γενικά στον κόσμο και μέχρι τώρα πάμε καλά. Ούτε έχουμε αγοράσει νερό πουθενά, ούτε τίποτα. Είμαστε μια χαρά.